Κρίση. Τον κύριο Τσίπρα υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Περάματος, βουλευτές του κόμματος και εργαζόμενοι, τηρώντας όλοι αυστηρά το πρωτόκολλο προστασίας και προφύλαξης από τον κορονοϊό. Ο κύριος Τσίπρας ενημερώθηκε τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από τον πρόεδρο των εργαζομένων για τα προβλήματα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, για ένα καλύτερο δημόσιο και ταυτόχρονα προστασία της απασχόλησης. Ο ίδιος είπε είναι απέναντι από λογικές και πολιτικές μισής δουλειάς και μισού μισθού. Μπούλα. Λοιπόν, ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Διονύση. Ράσος μήνυμα σήμερα είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την κρίση ως ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να έχει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η ανάδειξη του δημόσιου χώρου, η ανάδειξη των δημόσιων και η στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πραγματικών κοινωνικών αναγκών, των αναγκών όλων μας. Το δεύτερο που πρέπει να έχει ως άξονα αυτό το νέο συμβόλαιο, το νέο κοινωνικό συμβόλαιο, είναι η προστασία της εργασίας, η ενίσχυση της εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εκτός συνόρων, η 12χρονη